παλικάρι, καλημέρα, καλημέρα. Αγαπούμε την πατρίδα μας, γιατί όπως τα πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, την εμήν γη, την εμήν χθόνα, τον τόπο αυτό, στον οποίον, ως τον οποίον γεννηθήκαμε, στον τόπο αυτό, στον οποίον είδαμε το φως του ηλίου και που αυτός ο τόπος για μας είναι αιματοδαμένος. Κάθε σπιθαμή είναι γεμάτη, είναι ποτισμένη από τα αίματα των μαρτύρων και των ηρώων. Ευδοξότατε στρατηγέ, αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω και πάλι για την παρουσία σας σήμερα. Είναι πρώτη φορά που στον τόπο μας αρχηγός του στρατού έρχεται αυτή την ημέρα να τιμήσει τη μνήμη του πάθου πελά και σας αξίζουν θερμάς την κατηγορία και ο έπαιδος της εκκλησίας. Γιατί ένας τέτοιος αξιωματικός όπως εσείς του ελληνικού στρατού έρχεται σήμερα να αποτίσετε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης εδώ στην εσχατιά της ελληνικής γης και να υποκριθούμε όλοι και εκκλησία και στρατός μπροστά σε αυτόν τον ήρωα που άναψε αυτό το φυτίλι της πίστεως και της ελευθερίας. Έλεγε, εάν ένας πεθάνει, αυτό το δέντρο της ελευθερίας θα ποτιστεί με το αίμα και έτσι θα αρχίσει η ελευθερία. Και πέθανε αυτός πρώτος, έδωσε το αίμα του αυτός πρώτος, προκειμένου να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Σας ευχαριστώ, σας επαινώ και εύχομαι η χάρις του Θεού να είναι πάντοτε μαζί σας, όπως και μαζί με όλους μας. Αμήν. Επόμου!